Όλα αυτά τα χρόνια δεν ένιωσα καμιά ενοχή για ό,τι έκανα. Μην βασανίζεις άλλο τον εαυτό σου. Ενώ η λογική μου λέει να βγω με τη Μαρία, βαθιά μέσα μου νιώθω ότι αυτό που πραγματικά θέλω είναι η Φέη. Ωραία, έχεις πλεχτεί. Όμως αυτός δεν είναι λόγος για να κοροϊδεύεις τους ανθρώπους που σ' αγαπάνε. Είσαι εκεί για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να μελετάς και να πάρεις το πτυχίο σου. Τι θέλεις τώρα, ρε μαμά, να τσακωθούμε? Να μου μιλήσεις ειλικρινά, θέλω. Ποια είναι αυτή η μυστηριώδης φίλη? Το ξέρεις, ρε, ότι όλα σου άλλο λουδάκια του πηγαίνω δεν μαραίνονται. Βγάζουν καινούργιες ρίζες και άνθη. Είναι σαν να μου λέει, είμαι εδώ. Δεν μαραίνονται τα λουδάκια, ε? Έχω ένα προαίσθημα ότι αυτός είναι το κλειδί για τη λύση του μυστηρίου που λέγεται Βάσο Παπαναστασίου. Έτσι και λυθεί αυτό, θα λυθούν όλα. Τι έπαθες, καλέ, τι ντρέπεσαι? Πρώτη φορά μ' ακούς να μιλάω έτσι. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Δεν έχει να κάνει με σένα. Με εμάς είμαι στενοχωρημένη, με μένα και το Σταύρο. Τι έγινε, κορίτσι μου, τσακωθήκατε? Τις τελευταίες μέρες είμαστε κάπως και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Όπου θες εσύ θα καταλήξει. Γυναίκες είμαστε. Και όταν μια γυναίκα είναι έξυπνη, πρόσεξε, έξυπνη, όχι πονηρή, μπορεί να πάει τα πράγματα εκεί που θέλει. Δηλαδή? Αφού τον αγαπάς. Δείξτε το. Πάρ' τον μια αγκαλιά και θα δεις. Έτσι διορθώνονται οι σχέσεις. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι ο Σταύρος το βλέπει έτσι ή ότι θέλει να το δει. Δεν ξέρω, τις τελευταίες μέρες είναι κλεισμένος στον εαυτό του. Σαν κάτι να τον απασχολεί. Μην το παίρνεις προσωπικά και σε μένα έτσι είναι. Θα έχει κάτι δικό του. Οι άντρες είναι μυστήρια τρένα. Δεν ξέρω. Δεν έχω πείρα με άλλους. Από τα 17 μου με το Σταύρο είμαι. Καλά, όχι ότι κι εγώ είχα καμιά ντουζίνα, αλλά τους ξέρω καλά τους άντρες. Πνίγονται σε μια κουταλιά νερό, σαν τα παιδιά. Μετά είναι και κάτι άλλο, δικό μου. Τι? Ένας περίεργος φόβος. Δηλαδή? Ότι κάτι θα συμβεί απόψε, σαν προαίσθημα. Άσε τις αμφιβολίες και κοίτα να περάσεις τέλεια. Καμιά φορά ο φόβος είναι αυτός που τα χαλάει όλα, σαν να τα προκαλεί. Εμείς μόνοι μας βάζουμε τα εμπόδια. Μακάρι να έχεις δίκιο. Όχι, το μακάρι δεν μ' αρέσει. Είμαι σίγουρη. Πήγαινε να περάσει σούπερ. Το τσάκισε. Ο Άρης έπρεπε να ήταν εδώ. Μιλάμε ότι πεθαίνει για κέικ σοκολάτας. Καλύτερα που λείπει τότε, γιατί δεν θα μου άφηνε τίποτα. Α, και μην ξεχνιόμαστε ότι χάρη σε μένα το έφτιαξε Φέη. Παραγγελιά ήτανε. Δεν παίζει να το φας όλο αυτό μόνη σου. Αν παίζει, παίζει και παραπέζει. Πού πας? Πάω να το φάω στο δωμάτιό σου με την ησυχία μου. Δεν είσαι καλά, έλα εδώ! Μην δω τίποτα στο κρεβάτι μου, θα σε σκοτώσω, κακομοίρα! Φύγε, έλα! Φύγε μέσα, μέσα! Μέσα! Θα σε σκοτώσω! Εντάξει, εντάξει, τελείωσε. Θα κάτσω να το φάω εδώ με την ησυχία μου. Το μπλοκ που μου ζήτησες. Σε ευχαριστώ. Ο σοφέρ έχει έρθει? Ναι, κάτω είναι. Περιμένει, τον ενημέρωσα. Του είπα που δουλεύει ο ταξιτζής που ψάχνεις. Μάστα. Ο Μανώλης Βαρουξής. Είπε στον detective ότι το Βάσο Παπαναστασίου κάτι του λέει. Για να δούμε. Έλα, πάμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μου πας μέχρι κάτω. Το ξέρω, αλλά πρέπει να έρθω κι εγώ μαζί. Αυτό αποκλείεται. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έτσι, για παρέα, να έχεις έναν άνθρωπο δικό σου. Μπορεί να αγχωθείς, να πιεστείς. Μια βόλτα θα κάνω με ένα ταξί. Θα πιάσω την κουβέντα με τον οδηγό και θα επιστρέψω. Πού βλέπεις τη δυσκολία? Λοιπόν, έχω πάρει την απόφασή μου και μην επιμένεις, γιατί θα σε παρακούσω. Μετά από τόσα χρόνια δουλειά, νομίζω ότι έχω κι εγώ αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, θα έρθω μαζί σου, τελείωσε. Α, με σένα δεν τα βγάζω πέρα. Όχι βέβαια, γι' αυτό μην το καθυστερούμε. Χάσει και κανένα. Εσύ το Στεφάνι το βλέπεις για βαρέλι. Μήνυμα, μεγάλε. Να περιμένει. Τι έγινε, ρε, πού είναι η πόντε μου? Τους περάσαμε. Πάτε καλά, ρε. Δύο φορές βρήκα Στεφάνι, τα άλλα τα βάλα. Εμείς ό,τι βλέπουμε, σημειώνουμε. Τότε να πάτε στον οφθαλμέατο, γιατί δεν βλέπετε την τύφλα σας.
Τι τους έταξες εσύ, έχεις πάρει κεφάλι δύο πόντους. Τι να τους τάξω, γιατί έχω τίποτα να τους δώσω. Πάμε από την αρχή, το σκορ μου διανύζει. Α, κι έτσι και πιάσω κανένα σας να κλέβει, θα βάλω κωδικό στον υπολογιστή και ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε. Δεν έχει πια παιχνίδι. Σιγά που έχετε ομάδα, ρε. Έχετε να πάρετε πρωτάθλημα από το 97. Και δάνειο να έχεις πάρει, θα το έχεις ξεχρεώσει μέχρι τώρα. Καλό προπονητή έχετε, καλούς παίχτες έχετε, αλλά άστο. Το λιμάνι είναι ιδέα, είναι άποψη. Αλλού είσαι, τι σκέφτεσαι. Αυτό που λέγαμε. Για τον τύπο που ψάχνω. Τον τύπο που ψάχνουμε. Τώρα είμαι και εγώ μέσα σε αυτό. Μόνο πες τι κάνουμε. Ποια είναι η επόμενη κίνηση. Ξέρω, ωραία, άντε, σε τι φλαπάω. Από το να διέξοδο στο άλλο. Έλα, κάτι θα σκεφτούμε. Τι να σκεφτώ. Ό,τι και να σκεφτώ, μου προλαβαίνει ο παππούς μου. Αυτός θα έσβησε το αρχείο από το μευτήριο. Και πάρα πολύ λογικό, βέβαια, αφού ήταν δικό του. Πρέπει να ζωρίστηκε, αφού του είπες ότι ξέρει. Μάλλον. Βλακία μου να του πω ότι άκουσα την κουβέντα του με τη Μέα. Άνοιξε τα χαρτιά μου σαν ηλίθιος. Έλα, ξεκόλα, έγινε τώρα. Έτσι κι αλλιώς. Αφού ο παππούς τον ψάχνει, άστα να το βρει, για μας θα δουλέψει. Τι εννοείς? Εννοώ. Έχεις κλειδί για το σπίτι του. Θα μπουκάρουμε όταν λείπει. Δεν μπορεί, κάτι θα βρούμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Το σπίτι είναι συνέχεια φωτεινή, οικονόμος, το φιλέ σαν Κέρβερος. Να λύσει το ίδρυμα, είναι παντού security. Αδερφούλη, κοιμάσαι και τι έχει δουλεύει, ε. Θα τον πάρω για λίγο. Άρτον. Λιονάδα, τι θα κάνουμε το βράδυ, έχεις κανονίσει? Ετοιμάσου και τρελό ξενύχτη, πάρε και γυαλιά ηλίου. Θα μας βρει το ξημέρωμα. Για πες τώρα, τι έγινε, εξαφανίστηκες έτσι? Τώρα μπορώ να σου πω τι έκανα. Για πες. Ή μάλλον να σου δείξω. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα το έστειλε από το κινητό μιας φίλης, που την ξέρεις πολύ καλά. Το έστειλα δύο φορές. Μία στο χαλκιά και μία σε μένα για να το έχω. Μετά όμως ξέχασα να το σβήσω από τα πεσταλμένα, γι' αυτό τσακίστηκα να πάω σπίτι της, αλλά τελικά τα κατάφερα. Γι' αυτό σε γουστάρω. Ευτυχώς που σε έχω, αδερφή μου. Αν ήσουν εχθρός μου, την είχα πολύ άσχημα από σένα, το ξέρεις. Ρε, μέχρι εδώ ήταν, στόπ, δεν αντέχω άλλο. Καλά, πήγαινε τους καμιά ωρίτσα να παίξουν στον υπολογιστή, τα αξίζουν. Ναι! Αλλά να είσαι από πάνω, μην τους αφήσεις μόνους. Πάμε στο αριά. Τι λέει? Τι θα γίνει με την περίπτωσή σου? Όλα μέσα πάλι? Πάω να κάνω ένα ντουσέκι. Θα βγω με τη Μαρία. Θα της μιλήσεις? Θα της πω όλη την αλήθεια, έτσι πρέπει. Και η Μαρία δεν είναι χαζή. Κάτι έχει καταλάβει. Να κάνεις το σωστό. Εγώ πάω μέσα να παρηγορήσω το Σάκη για την ήττα. Στελίτσα, είσαι καλά? Πίζω με τα μαθήματα, αλλά παίζει κάτι γκομενικό. Τίποτα σοβαρό, έτσι για να περάσει χρονιά. Είναι από αυτούς που μισεί η μαμά μου από φτωχή οικογένεια κτλ. Δεν είναι για πολύ, γιατί θα έχω πρόβλημα. Έχουν πάρει φωτιά τα blogs. Όλοι για το παιχνίδι μας γράφουν. Για πες κανένα σχόλιο. Ότι τελικά δεν είναι απάτη όπως αρχικά έχει γραφτεί. Είναι προσπελάσιμος. Ο Σπιράρ δεν είναι αίτητος και στο τέλος μπορεί να βγάλει χοντρά λεφτά από εκεί. Η τέλεια διαφήμιση. Σκέψου μόνο, οι παίχτες μας έχουν αυξηθεί κατά 40%. Θεωρώ το πριν. Βέβαια, ο στόχος μας εμάς είναι 3 εκατομμύρια παίχτες μήνυμα. Αν συνεχίσουμε αυτούς τους ρυθμούς, θα τους ξεπεράσουμε σίγουρα. Ο Σπιράρ θα γράψει ιστορία, να μου το θυμάσαι. Και η Τιπόρτ μαζί. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Κάτσε, περιμένω. Κατεβούμε παρέα. Έχει το σοβαρό κάτω? Όχι, του έχω δώσει ρεπού, αλλά εντάξει, θα καλέσουμε. Άσε, θα σε πετάξω εγώ σε μια πιάτσα εδώ κοντά, να μην τρέχεις. Okay. Τι τρέχει με το καινούριο σου παιχνιδάκι, πώς πάει? Κάτι ψηλό παίζει. Ακόμα ψηλό? Ναι, δεν θέλω να το κάνω εύκολο. Είμαστε και σε πολύ καλή φάση με την Αλεξάνδρα. Αυτό είναι ευχάριστο. Έτσι κι αλλιώς η Αλεξάνδρα είναι πρώτη. Τώρα τα παιχνιδάκια έρχονται και παρέρχονται. Η γυναίκα μου είναι σταθερή αξία. Αρχηγέ, σ' αρέσει, ναι. Από το σπίτι στα έφερα. Εκεί είναι όλα όπως τα άφησες, το δωμάτιο σου, τα παιχνίδια σου.
Κι εγώ. Κάθε πρωί μπαίνω μέσα στο δωμάτιό σου, βλέπω τα τετράδια σου πάνω στο γραφείο και τότε σε μαλώνω. Ξύπνα ρε κάθαρμα. Θα χάσουμε το σχολικό, πρέπει να φτιάξεις και την τσάντα σου. Ωραία άγγελε. Ωραία άγγελε. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the clouds so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Bravo! Μπράβο. Γεια. Είναι μέσα ο Φάνης. Θες καραμέλα? Ναι. Δεν ρίχνει. Έλα, πάμε. Περίμενα, αρχηγέ. Γεια. Λοιπόν, θέλουμε ένα παγωτό με... Δύο μπάλες. Δύο μπάλες. Άγγελε, πάμε. Ζώνη. Thank you.
Το ξέρεις ρε ότι όλα σου αλλουλουδάκια του πηγαίνω. Δε μ' αρένονται. Βγάζουν καινούργιες ρίζες και άνθη. Είναι σαν να μου λέει, είμαι εδώ. Θα τα σπάσουν οι δυο τους, είναι η ώρα να χωθούμε. Την πέφτει στη Φέη και εγώ στο χαλκιά. Άμεσα όμως. Γεια. Τι γίνεται, κανονίσατε κάτι για μετά? Sorry. Αλλά μιλούσα στον αδερφό μου, αν το πρόσεξες. Sorry, ε. Συγγνώμη, δεν ήθελα να διακόψω. Το έκανες όμως. Και το βράδυ εκεί που θα πάμε, έχει περίεργη πόρτα. Δεν νομίζω να σε αφήσουν να μπεις με αυτό το φορηματάκι. Λοιπόν, έλα, γεια μας, μικρή. Έλα, γεια μας. Λοιπόν, στη βράση κολλάει το σίδερο. Πρέπει να βρούμε μια πρόφαση. Μια αφορμή για να τη ζητήσεις να βγείτε. Άντε, σκέψου κάτι. Δεν ξέρω, ρε Χρυσέ, δεν μου έρχεται τίποτα. Έχω θολώσει. Άστο, θα το σκεφτώ εγώ. Λοιπόν, πρέπει για να ψηθεί να είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή, να της φανεί λίγο ρομαντικό, ρε παιδί μου, ευαίσθητο. Το βρήκα. Ποιο, πες το. Ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με το περιβάλλον. Ορίστε. Αυτή έχει τρέλα με την οικολογία. Λοιπόν, θα της πεις ότι θέλεις να γραφτείς κι εσύ στην οργάνωση, να βοηθήσεις, να κάνεις κάτι κι εσύ. Έτσι το άσχετο, ρε Χρύσα, θα το φάει. Αν της το σερβίρεις σωστά. Λοιπόν, άντε, τρέχα. Πήγαινε σπίτι της και όταν φτάσεις, μην ξεχάσεις να μου κάνεις αναπάντητη. Τα υπόλοιπα στα πάνω μου. Άντε, παιδί μου, ξεκόλα, ακόμα εδώ είσαι. Πώς πάει, έχουμε κανένα θεματάκι? Όχι, όλα καλά. Ωραία. Από ό,τι βλέπω, ο αριθμός των παιχτών ανεβαίνει. Μια χαρά. Παρέλειψα πάλι κάτι? Όχι, απλώς θα ήθελα να έρθεις από το γραφείο. Πού είσαι, τι κάνεις τώρα? Διάφορα. Τώρα θα συναντήσω μία φίλη μου για καφέ. Λίγο βαρετό και συνηθισμένο μου ακούγεται αυτό εμένα. Μήπως με χρειάζεσαι? Δεν θα έλεγα όχι για ένα καλό μασάζ. Έπαιζα 2 ώρες τένις τώρα και έχω πιαστεί ολόκληρος. Το Σάββατο πάντως δεν είναι εργάσιμη. Τουλάχιστον όχι πάντα. Εκτός αν η εταιρεία αποφάσισε να καταργήσει το πενθήμερο. Καλώς, εντάξει. Δες τη φίλου τότε αφού το έχεις κανονίσει και θα συζητήσουμε τη Δευτέρα για το ωράριό σου. Το αφεντικό σου ήτανε? Αφού το κατάλαβες, τι ρωτάς? Κατάλαβα ότι στην πέφτει. Έλα τώρα, χιούμορ κάνει. Του αρέσει να διατηρεί έτσι χαλαρό κλίμα στο γραφείο. Και λέει και στους άλλους υπαλλήλους να πάνε εκεί τα Σάββατα. Μη γίνεσαι καχύποπτος, βρε. Στο κάτω-κάτω είμαι γραμματέας του και πληρώνομαι και πάρα πολύ καλά. Τον έχουμε ανάγκη και αν του γίνω απαραίτητη, θα βγάλω ακόμα περισσότερα από τις υπερορίες. Ελπίζω να σε θέλει για δουλειά και όχι για τίποτα άλλο. Μη λες ανοησίες. Βάλε μπρος να φύγουμε, σε παρακαλώ.
μούτρα είναι αυτά. Έχεις κάτι? Καλά, με έπεισες τώρα. Αν δεν θες να μου λες, τέλος πάντων. Δεν θα ετοιμαστείς για τη συναντησία σου με τη Μαρία? Να σου πω σοβαρά τώρα, τι σε απασχολεί? Η συνάντησή σας? Γιατί ρωτάς? Έτσι. Και γιατί πέρασε η Μαρία νωρίτερα. Δηλαδή τι ήρθε από εδώ και σου δώσε αναφορά? Όχι αγόρι μου, απλά πέρασε πριν λίγο, πρώτη φορά είναι. Και τι σου είπε? Μου έδειξε ένα φόρεμα που αγόρασε για απόψε. Και κατάλαβα ότι η συνάντησή σας για εκείνη είναι πολύ σημαντική. Αλλά από το ύφος σου μαντεύω ότι μάλλον θα της το χαλάσεις. Έχω δίκιο? Άστο. Άστο, μη χώνεσαι στα δικά μου. Απλά ενδιαφέρομαι. Κακό είναι? Ναι! Μην ανακατεύεσαι. Αφού βλέπεις ότι δεν γουστάρω να απαντήσω, γιατί επιμένεις? Εντάξει, συγγνώμη. Απλά είμαι φορτωμένος. Και εσύ μην προσπαθείς να με επηρεάσεις. Απλά ενδιαφέρομαι. Και ανησυχώ καμιά φορά. Και επειδή το μαράκι μου εμπιστεύτηκε ότι δεν έχει καλό ένστικτο για απόψε. Μπορεί να κάνει λάθος. Έχει συμβεί σε όλους μας. Να πιστέψουμε σε κάτι και να κάνουμε λάθος. Τι σκοτωνόμαστε με τους αλγόριθμους? Αν βάζαμε τα λεφτά που πληρώνουν δικοί μας για το κολέγιο, ανοίγαμε εστιατόριο, σούπερ. Εσύ θα μαγειρεύεις. Και εσύ θα τρως. Εννοείται. Δεν πάσχω από ανορεξία. Λοιπόν, θέλω ένα σχόλιο για το πιάτο μου. Σ' ακούω. 5-4, πες τα. 5-4-3-2-1, έτοιμη. Συνδυάζει τη λεπτότητα των γεύσεων με τη σπιρτάδα του αλκοόλ και παρόλο που έχει διαβάσει τα ζυμαρικά, είναι χαμηλό σε θερμίδες. Σου πω ότι σε αδυνατίζει κιόλα. Πάει στοίχημα την μάνα μου. Να, θα έχει φτάσει με το ταξί και παίρνει για να τις ανοίξω. Ναι. Έλα, μαμά. Καλά σου έχω κάνει 10 κλήσεις τώρα, άνοιξε το κινητό σου. Πού είσαι? Αχ, να δεις ότι είναι απ' έξω, ε. Έλα, μαμά. Έλα, άσε τα κόλπα. Ξέρω τι είσαι εσύ, μαμά. Μαμά. Τελικά δεν είσαι. Έλεγα ότι κατέβηκε στην Αθήνα. Ναι, γιατί την άλλη φορά που είχες έρθει μου το είχες πει. Τώρα τι σε νοιάζει εσένα ποιος ήρθε? Να σου πω, είχες όλη μέρα το κινητό σου κλειστό και τώρα που το άνοιξε να τα μάθεις όλα. Όχι, δεν σου λέω τώρα. Έτσι για να σκάσεις. Σ' αφήνω, έχω διάβασμα. Γεια σου. Πώς και από εδώ? Τα καλά, νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Κάτι άκουσα για ένα κέικ σοκολάτας. Δεν μπορούσα να μην δοκιμάσω. Δεν το ήξερα ότι σ' αρέσουν τα γλυκά. Το πάθος μου. Ειδικά η σοκολάτα. Κατάλαβα. Δεν θα μου αφήσετε τίποτα. Για μένα το έφτιαξε η Φέη. Εντάξει, ένα μικρό κομματάκι. Πάω να το φέρω από το δωμάτιό μου. Δεν σου το είχα ότι κυνηγάς τις γεύσεις. Ναι, γιατί μέχρι τώρα κυνηγούσα τις λάθος γεύσεις. Αλλά στο μπαράκι σου είπα την αλήθεια. Για ποιο πράγμα? Ότι άλλαξα. Δεν ήταν πρόφαση για να σου τα ρίξω. Έγινε κάτι που έλυσε την πιο δύσκολη εξίσωση της ζωής μου. Άλλαξε τη φιλοσοφία μου. Τα πάντα. Και εμένα μαζί. Λίγο παράξενα μιλάς σήμερα. Δηλαδή? Δεν ξέρω. Πιο σοβαρά. Θα σου φανεί ακόμη πιο παράξενο να σου πω γιατί ήρθα. Είπες για το κέικ σοκολάτας. Λέμε τώρα. Αυτό ήταν η αφορμή. Έχω πιο σοβαρό λόγο. Ακούω. Βαρέθηκα να γυρνάω από εδώ και από εκεί σαν να μην βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Θέλω να προσφέρω κάτι, όπως εσύ. Να νιώσω χρήσιμος. Γι' αυτό σκέφτηκα να γραφτώ κι εγώ στην οικολογική οργάνωση. Έλα ρε Άρη. Μην γίνεις σαν κι αυτούς που κατεβαίνουν στις φοιτητικές εκλογές για να βρουν εγκόμενα. Εντάξει, τώρα ποιος είναι ο κολλημένος, εγώ ή εσύ? Εκτός αν σε κολακεύει να πιστεύεις πως ό,τι κάνω είναι για να σε ρίξω. Αυτό έμεινε. Το υπόλοιπο διασπάτε σε γλυκόζι στο στομάχι μου. Σας το αφήνω και κανονίστε. Λοιπόν, εσύ δεν έλεγες ότι χρειάζεσαι νέα μέλη? I can do it myself. I'd like to take care of you. The doctor said for you to rest. And not get upset. Good news. The ambassador's wife learned about the accident
and got me a job in two more gardens. You mean we'll make it? Even without my salary? That's what I'm saying. With the extra money, we'll be fine. Thank God. This way, we don't have to change anything. We go on as before. Dad, stop it. Quit the act. Yeah, what do you mean? You're saying all this so I don't quit the college. But I've made my decision. No, son. You won't have to. Don't lie to me. We can't afford it anymore. That's it. I'm quitting and I'm going to work. No, please. I won't take your place if that you want. I'll help Dad with the gardens. How can he work so many hours? Look. Who is it? Καλησπέρα. Τι θέλετε? Συγγνώμη για την ενόχληση. Δουλεύω στο εργοστάσιο μαζί με την Αντέλα. Γεια σου, Αντέλα. Από την καρτέλα σου βρήκα τη διεύθυνση. Τηλέφωνο δεν είχε. Και ήρθατε να τη δείτε? Ναι. Και να της πω ότι μπορεί να έμεινε εκτός δουλειάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα μείνεις και απλήρωτη. Δεν πρόκειται να χάσεις ούτε ένα μεροκάματο. Νάκη, την έπαιξε, ε. Διπλό. Διπλό. Εγώ διπλό να την παίξω. Ταφ, αλφα, αλφα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό, γεννανό. Ταφ, αλφα, αλφα, 86-55. Δεν βλέπω και καλά. Για ρίξε και εσύ μια ματιά. Που δεν ήθελες να έρθω. Το ξέρω ότι θα με χρειαζόσουν. Εσύ δεν λες ότι δύο άνθρωποι σκέφτονται καλύτερα από ένα. Τα βλέπεις τώρα. Γι' αυτό κι εγώ μόνος σου δεν σε αφήνω ξανά. Άσε τα λόγια και κοίτα τις πινακίδες. Μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Να το. Το πρώτο είναι, το βρήκαμε. Και αυτός ο Μανώλης ποιος είναι? Κάποιος από τους δύο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Να ακολουθήσω τη συμβουλή του καρδιολόγου μου και να το ρίξω στις βόλτες. Α, τέτοια συμβουλή σου προτείνει ο καρδιολόγος σου? Βόλτες μεταξύ. Ναι, μη φωνάζεις. Ναι, θα της πω για το κλαμπ. Ναι, και στη Φρίνη, ναι. Μέσα είμαι, εγώ δεν τα χάνω κάτι τέτοια. Θα έρθει. Μη με ζαλίζεις άλλο, Χρυσά. Ναι, εντάξει, το έχω, το έχω. Θα περάσουμε λίγο πολύ ωραία. Έλα, γεια. Πω, με ζάλισε, αδερφή μου. Ήταν και η Άντα από δίπλα. Θα σπαστούν λίγο, άμα δεν πάμε. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω αν είμαι για τρελά ξενήθεια και τέτοια. Τι λες, πάμε για κανένα σφινάκι? Έλα, γιατί να τους τη σπάσουμε? Πάμε πως είμαστε, άντε ρίξε κάτι πάνω σου και φύγαμε. Καλά, δύο λεπτάκια να κάνω ένα τηλεφώνημα και θα σας πω αμέσως. Πάω κι εγώ να ετοιμαστώ. Αυτό το μήνυμα το έστειλε από το κινητό μιας φίλης, που την ξέρεις πολύ καλά. Το έστειλα δύο φορές, μία στο Χαλκιά και μία σε μένα για να το έχω. Στελίτσα, είσαι καλά? Πίζω με τα μαθήματα, αλλά παίζει κάτι γκομενικό. Τίποτα σοβαρό, έτσι για να περάσει χρονιά. Είναι από αυτούς που μισεί η μαμά μου, από φτωχή οικογένεια κτλ. Δεν είναι για πολύ, γιατί θα έχω πρόβλημα.
Να έχεις το κινητό σου ανοιχτό. Θα σε πάρω για να σου πω πού θα με αφήσει. Γιατί να μην σε πάει στο σπίτι? Πιο πρακτικό δεν είναι? Θα επιστρέψουμε κι εμείς και θα μας βρεις εκεί. Είναι μικρή η διαδρομή. Μπορεί να μην προλάβω να μάθω αυτό που θέλω. Παρακαλώ κύριε, το ταξί είναι υλικό μου. Σας παρακαλώ κύριε, εγώ το είδα πρώτος. Κοιτώσα, πάρε το επόμενο. Είστε πολύ θρασείς, το ξέρετε. Ελάτε, μην μαλώνετε χωρίς λόγο. Μα δεν είναι δυνατόν, αφού εγώ το είδα πρώτος. Ναι, μια και ο κύριος ήρθε, πέρασε στο πίσω. Περιμένετε. Καλά, εντάξει. Όχι, ελάτε, σας παρακαλώ. Δεν πειράζει.